Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπά, κάτι ξεχάσατε. Ένα λεπτό κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Μητσοτάκη, εντάξει. Σήμερα σκοπεύω να ασκήσω πολιτική κριτική και να σας ζητήσω εξηγήσεις. Ελπίζω να μην απαντήσετε για άλλη μια φορά με μηνύσεις και με αγωγές. Γιατί εδώ και καιρό έχετε ακολουθήσει, φαίνεται, αυτή την τακτική προκειμένου να διατηρήσετε τη σιωπή σας. Έχετε ήδη καταθέσει, στελέχη σας, όχι εσείς προσωπικά, 2 μηνύσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματός σας, κ. Κουμουτσάκος, στην κυβερνητική εκπρόσωπο, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Γιατί είχε το θράσος κυβερνητική εκπρόσωπος να ασκήσει πολιτική κριτική σε δημοσιεύματα και να ζητήσει απαντήσεις και να ζητήσει εξηγήσεις. Και εσείς, αντί για απαντήσεις επί της ουσίας, φαίνεται ότι έχετε εισαγάγει τη στρατηγική του στρίβιν δια των μηνύσεων και των αγωγών. Και θέλω να επισημάνω ότι τα 2 αυτά ζητήματα για τα οποία η κυβερνητική εκπρόσωπος πολιτικά κάλεσε εσάς, το κόμμα σας, όχι τον πρώην Πρωθυπουργό, ούτε τον κύριο Κουμουτσάκο προσωπικά, να δώσουν κάποιες εξηγήσεις, ήταν κρίσιμα ζητήματα. Το ένα που αφορά τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι η διαχείριση της προηγούμενης κυβέρνησης απέναντι στις λίστες της φοροδιαφυγής. Το γεγονός δηλαδή ότι τόσο η λίστα Λαγκάρτ, όσο και αργότερα τα CD του Μπόργιανς, δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ και βγήκαν τώρα στο φως της δημοσιότητας ότι με βάση αυτά τα δημοσιεύματα όχι μόνο φιλικά πρόσωπα, διότι ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο οι 10 Παπασταύρου, που μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου, να είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι σε 10 διαφορετικές λίστες. Αλλά όχι μονάχα γι' αυτό, αλλά βλέπουμε και συγγενικά πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία καταφέρατε να αποκρύψετε όλο το προηγούμενο διάστημα, και αντί να πείτε ότι εν πάση περιπτώσει κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις, ακολουθείτε την τακτική των μηνύσεων. Όπως βεβαίως και στο κρίσιμο θέμα των εκβιαστών και των payrolls, που από ό,τι φαίνεται είχατε απέναντι ως κόμμα, ενώ Νέα Δημοκρατία, με ένα αρκετά σημαντικό μίσθωμα, νομίζω 10.000 ευρώ μηνιαίως, είναι ένας καλός μισθός στις μέρες μας. Καμία απάντηση, τίποτα για την ταμπακέρα, μηνύσεις και αγωγές. Ξέρετε πώς το λέει αυτό ο λαός μας, κύριε Μητσοτάκη? Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Κάνετε εσείς μηνύσεις, ακολουθείτε μια επιθετική πολιτική για να σταματήσουμε να αναδεικνύουμε αυτά τα οποία απασχολούν το μέσο Έλληνα πολίτη. Και αυτό που απασχολεί το μέσο Έλληνα πολίτη είναι πώς έφτασε η χώρα εδώ. Πώς έφτασε η χώρα ως εδώ? Μια χώρα που διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Μια χώρα που ήταν στις 22 πλουσιότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Ποιο ήταν αυτό το σύστημα? Ποια ήταν αυτή η παρέα, γιατί χρησιμοποίησατε και αυτή την έκφραση? Βγαίνετε στο εξωτερικό και προσπαθείτε να δυσφημίσετε τη χώρα και την κυβέρνηση. Η παρέα, λέει, η ανίκανη που κυβερνά τη χώρα πρέπει να φύγει. Αυτή η παρέα που λαιλάτισε τον εθνικό πλούτο, που μείωσε τον εθνικό πλούτο κατά το 1/4 τα τελευταία χρόνια της κρίσης και κατάφερε να διευκολύνει την εξαγωγή των χρημάτων στο εξωτερικό, αυτή η παρέα θα λογοδοτήσει ποτέ? Φαίνεται όμως ότι φτάνει η ώρα που θα λογοδοτήσει. Απαντήσεις βεβαίως δεν έχουμε λάβει. Συνεχίζεται να καλύπτεται τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος βρέθηκε ακόμα και στα Panama Papers. Συνεχίζεται φυσικά
να καλύπτετε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Σαμαρά και να μην δίνετε καμία απάντηση, όταν μάλιστα αποδεικνύεται για ποιο λόγο έκρυβε τις λίστες στα συρτάρια. Και πιστεύω ότι θα σας δοθεί έστω και σήμερα αυτή η ευκαιρία να δώσετε επιτέλους στον ελληνικό λαό κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, το μόνο που εσείς γνωρίζετε από την μικρή μέχρι σήμερα θητεία σας ως πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το μόνο που ξέρετε να παίρνετε ξεκάθαρες θέσεις είναι όταν καταφέρεστε εναντίον της χώρας υπέρ τρίτων. Όταν κάποιοι απειλούσαν την Ελλάδα ότι δεν κάνει αρκετά, δεν κάνει αυτά που πρέπει, δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις της και θα φύγει από το Σέγγεν, είχατε έρθει στη Βουλή εδώ να τους περασπιστείτε. Και παίρνατε θέση ότι έχουν δίκιο. Όταν κλείσανε τα σύνορα στο Βαλκανική Διαδρομή, είχατε σπεύσει να υπερασπίσετε ουσιαστικά αυτούς που έπραξαν αυτή την μονομερή ενέργεια, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για μονομερή ενέργεια, αλλά ότι φταίει η κυβέρνηση που δεν ξέρει τι υπογράφει και τι αποφασίζει στη Συνόδου της Κορυφής. Όταν πρόσφατα επιτέθηκαν αστυνομικοί της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, της ΦΥΡΟ, στα σύνορα, σε πρόσφυγες, πήρατε τη θέση της κυβέρνησης των Σκοπίων, όπου ουσιαστικά είπατε ότι φταίει η ελληνική κυβέρνηση που δεν είχε εκεί την αστυνομία να αποτρέψει τους πρόσφυγες και γι' αυτό συνέβησαν όσα συνέβησαν. Και εσχάτως, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε περισσότερα μέτρα από όσα συμφωνήθηκαν πέρυσι τον Ιούλη, σπεύσατε να πάρετε τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σας ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη, θα υπερασπιστείτε ποτέ? Με τις διαφωνίες σας, προφανώς θα έχετε διαφωνίες. Στις κρίσιμες στιγμές θα υπερασπιστείτε ποτέ τα συμφέροντα της χώρας, τις θέσεις της χώρας, τις ανάγκες της χώρας, ή θα υπερασπίζεστε διαρκώς τις θέσεις τρίτων έναντι της χώρας? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε. Στην προηγούμενη συνεδρίαση μου ζητήσατε να φανταστώ, λέει, την Ελλάδα από ψηλά και είπατε ένας απέραντος προσφυγικός καταβλισμός, περιγράφατε με μελανά σημεία, όταν όπου σταθεί και όπου βρεθεί κανείς στην Ευρώπη και στον κόσμο υπάρχει ένα κλίμα αναγνώρισης της Ελλάδας ως της χώρας εκείνης και του ελληνικού λαού κυρίως, που ανέδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης σε μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση. Και αύριο, στο κλίμα και σε ένδειξη αυτής αναγνώρισης, έρχεται στη Λέσβο ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Είναι λοιπόν εικόνα απαξίωσης για τη χώρα αυτή? Είναι εικόνα μιας χώρας που διαλύεται, ενός failed state όπως λέτε, ενός διαλυμένου κράτους? Ή μήπως είναι η εικόνα μιας χώρας που σε κρίσιμες στιγμές και ενός λαού που παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες, αυτή τη μέγενη την δημοσιονομική, έδωσε από το υστέρημά του και ανέδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης, την αλληλεγγύη, τον ανθρωπισμό, λέξεις για τις οποίες εσείς δεν έχετε αναφερθεί ποτέ στις ομιλίες σας. Και θυμάμαι, η μόνη κριτική που είχατε να μας κάνετε, δεν ήσασταν εσείς πρόεδρος τότε, κ. Κουμουντσάκος, τι πήρατε για να δείξετε ανθρώπινο πρόσωπο στους πρόσφυγες. Και σας είπα ότι για να υλοποιήσουμε τις αρχές και τις αξίες μας δεν χρειάζεται να πάρουμε. Είτε είχαμε είτε δεν είχαμε υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς αυτό το πρόσωπο θα δείχναμε απέναντι σε αυτούς που έχουν ανάγκη, στους ανυπεράσπιστους ανθρώπους, και δεν θα υποστηρίζαμε αυτούς που κλείνουν τα σύνορα και πετάνε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες σε ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Όμως ακόμα και σε αυτό που όλοι στην Ευρώπη αναγνωρίζουν, το κυρίαρχο δικαίωμα
κυριαρχικό δικαίωμα μιας εκλεγμένης κυβέρνησης να επιλέγει τα μέσα υλοποίησης των συμφωνημένων στόχων, σπεύσατε να το ονομάσετε μονομερή ενέργεια. Και προσέξτε, κανείς άλλος δεν έχει σπεύσει να το πει αυτό. Ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με το οποίο δηλώσατε στην Washington Post ότι ταυτίζεστε απόλυτα, ο κόσμος το έχει τούμπανο, εσείς κρυφό καμάρι, φανερώσατε το καμάρι σας στην Αμερική στο πρόσφατο ταξίδι σας. Είστε βασιλικότεροι του βασιλέως, θα έλεγα. Και βεβαίως θα ήθελα σήμερα και σε αυτό το σημείο να δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Να δώσετε κάποιες εξηγήσεις τι εννοείτε όταν λέτε ότι ταυτίζομαι απόλυτα με τις απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα θέματα της αγοράς εργασίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Διότι αυτό το οποίο... Κύριε Μητσοτάκη, μη συγχύζεστε. Έχετε και jet lag. Θα έχετε τη δυνατότητα όταν ανέβετε στο βήμα να απαντήσετε σε ένα-σένα σε αυτά που σας λέω. Μη συγχύζεστε. Όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι κάνατε μια συνέντευξη στην Washington Post. Στην οποία συνέντευξη για άλλη μια φορά δυσφημίσατε τη χώρα διεθνώς. Ζητήσατε φυσικά τι άλλο, εκλογές, λέγοντας ότι κυβερνητικός συνασπισμός είναι έτοιμος να καταρρεύσει, και μάλιστα εκλογές πότε, λίγο πριν την κρίσιμη αξιολόγηση, δηλαδή αναδεικνύοντας σε όλο τον πλανήτη, διότι στις ΗΠΑ ήσασταν, την πρόθεσή σας να οδηγήσετε, προκειμένου φυσικά να ανακτήσετε τη δυνατότητα πρόσβασης στην εξουσία, τη χώρα και την οικονομία στη μέγενη της πιστωτικής ασφυξίας. Αυτός είναι ο στόχος σας για άλλη μια φορά. Όπως ο στόχος του κύριου Σαμαρά με την αριστερή παρένθεση. Αλλά δεν θα σας γίνει χάρη. Δεν θα σας γίνει χάρη. Ξέρετε, πρέπει να καταλάβετε ότι θα περιμένετε πολύ. Ιδίως με αυτές τις ακραίες νεοφιλελεύθερες θέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ελληνικός λαός να σας εμπιστευτεί. Τι είπατε λοιπόν? Και μην με διακόπτετε, θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε και να απαντήσω κι εγώ σε εσάς. Είπατε ότι ταυτίζεστε, συμφωνείτε απόλυτα με τις θέσεις του Ταμείου στα ζητήματα της αγοράς εργασίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με δύο λόγια για να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Συμφωνείτε απόλυτα με τις ομαδικές απολύσεις, διότι είναι αυτές οι θέσεις του Ταμείου, σε μια χώρα όπου επί των ημερών σας η ανεργία εκτινάχθηκε στο 26% από το 7% που ήταν πριν την κρίση. Θέλετε ομαδικές απολύσεις και έχετε και το θράσος να κατηγορείτε την κυβέρνηση για όσα συμβαίνουν δεξιά και αριστερά σε μεγάλες επιχειρήσεις που απολύουν κόσμο. Και βεβαίως το lockout και συνδικαλιστικό νόμο. Αυτά θέλετε. Αυτές είναι οι απόψεις σας. Δεν σας κατηγορώ γι' αυτό. Και ίσως είναι και ευτύχημα που δεν τις κρύβετε. Δεν τις καλύπτετε. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Υπερασπίζεστε τους πλούσιους έναντι των χαμηλών στρωμάτων, έναντι των χαμηλών εισοδημάτων. Και βεβαίως η άποψή σας για το ασφαλιστικό είναι η κατάργηση, οι νέες περικοπές της συντάξης και η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή, με δύο λόγια, να μην υπάρχουν επικουρικές συντάξεις. Και την ίδια στιγμή που αυτή η κυβέρνηση δίνει τη μάχη, διεκδικώντας και έχοντας σοβαρές συμμαχίες σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να κρατήσει, και θα κρατήσει, σας το λέω, θα τις κρατήσει αυτές τις κόκκινες γραμμές, εσείς σπέβδετε στις ΗΠΑ να πάρετε τις θέσεις των δανειστών, των πιστωτών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για περικοπές στις συντάξεις. Ας σας κρίνει λοιπόν ο ελληνικός λαός, κύριε Μητσοτάκη. Ας σας κρίνει. Παρακαλώ. Θα σας κρίνει ο ελληνικός λαός. Σας έχει κρίνει ήδη τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο. Όμως πράγματι θα ήθελα να πω ότι στο μόνο πράγμα στο οποίο εκφράσατε τη διαφωνία σας με το Ταμείο είναι σε αυτό που το Ταμείο έχει κάποιο δίκιο, που είναι ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Διότι τι είπατε στη συνέντευξή σας? Ότι δεν το θεωρείτε αυτό τόσο σημαντικό όσο τις μεταρρυθμίσεις. Μετά τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, ίσως πρέπει και εσείς τώρα να μπείτε στη γραμμή
της διεκδίκησης του πιστοποιητικού βιωσιμότητας του χρέους. Θέλετε δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, να συνεχίσει το χρέος να λειτουργεί ως μηχανισμός επιβολής της λιτότητας. Αυτό όμως το οποίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θράσος, είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει για αριστερό ολοκληρωτισμό. Και νομίζω ότι αυτή η φράση είναι ίσως η πλέον ολοκληρωτική που έχει ακουστεί σε αυτήν την αίθουσα. Και είναι θράσος να τολμάτε να κατηγορείτε τη σημερινή κυβέρνηση που σπέβδει να πράξει το αυτονόητο που δεν έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ή που κάποιες προσπάθησαν, όπως και της δικής σας παράταξης, αλλά δεν τόλμησαν, δεν κατάφεραν να κάνουν. Να βάλει μια τάξη σε αυτό που ονομάζεται διαπλοκή, να προχωρήσει το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, να μπει επιτέλους μια τάξη σε αυτόν τον τόπο και να αισθανθεί ο Έλληνας πολίτης ότι υπάρχουν νόμοι για όλους. Και έχετε το θράσος να βγαίνετε και να λέτε ότι αυτό είναι ολοκληρωτισμός. Γιατί, λέει, προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ενώ, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην πληρώνουν φόρους, να μην πληρώνουν τέλη και θα έπρεπε να μην έχουν νόμιμες άδειες έχοντας πληρώσει την απόκτησή τους. Πράγμα το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Και φυσικά το θράσος πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα όταν τολμάτε να κατηγορείτε εμάς για τους κεφαλαιακούς ελέγχους και την πιστωτική ασφυξία που επιβλήθηκε πέρυσι. Ναι. Παρακαλώ, ησυχία. Μην παρεμβαίνετε, παρακαλώ. Και φτάσατε ακόμα και στο σημείο. Κάντε ησυχία. Φτάσατε ακόμα και στο σημείο. Ελάτε. Όταν βγήκανε στη δημοσιότητα, υπήρξαν δημοσιεύματα που αφορούσαν διαρροές από το Wikileaks, εσείς, αντί να ασχοληθείτε με την ουσία των διαρροών αυτών, να αφήνετε άθλια υπονοούμενα για το από πού διέρευσαν αυτά τα δημοσιεύματα, από πού διέρευσαν οι διαρροές, και να μιλάτε για την ασφάλεια. Αντί να ζητήσετε και εσείς και να ταυτιστείτε, να συνταχθείτε με την εθνική θέση, ότι εδώ δεν πρέπει να αφήσουμε και δεν θα αφήσουμε κανέναν να οδηγήσει για μια ακόμη φορά μια διαπραγμάτευση σε συνθήκες ασφυξίας, προκειμένου να εκβιαστεί η κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός, εσείς να παίρνετε τη θέση των δανειστών και να ζητάτε μάλιστα αντί αυτών από την ελληνική κυβέρνηση να αποκαλύψει πού ήταν οι διαρροές. Δεν σας αρέσουν αυτά και δεν σας ανασχετείτε, αλλά θα τα πούμε. Αν λοιπόν ψάχνετε για ενόχους, σας το έχω ξαναπεί, να μην ψάχνετε ενόχους σε αυτούς που υπερασπίζονται το δίκαιο του ελληνικού λαού. Αλλού να ψάξετε για ενόχους. Εμείς θα προχωρήσουμε και θέλω να σας διαβεβαιώσω, ξέρω ότι δεν σας αρέσει αυτό. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Αλλά η αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς επιπλέον μέτρα, διότι αυτό ορίζει η συμφωνία που έγινε πέρυσι τον Ιούλιο και όλοι πρέπει να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία. Και μπορεί να σας στεναχωρεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής που όρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρακολουθεί τις εξελίξεις της διαπραγμάτευσης, να παίρνουν θέση υπεράσπισης της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας και να λένε το αυτονόητο ότι κάθε χώρα έχει κυρίαρχο δικαίωμα να αποφασίσει τα μέσα με τα οποία θα υλοποιήσει τους κοινά συμφωνημένους στόχους και εσείς να μην τολμάτε να πάρετε αυτή τη θέση. Όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω, η χώρα δεν είναι μόνη, η χώρα και έχει δίκιο και αυτή τη φορά θα το βρει το δίκιο και θα δικαιωθούμε. Θα περάσουμε αυτόν τον κάβο. Η οικονομία θα γυρίσει στην ανάπτυξη. Η οικονομία θα γυρίσει στην ανάπτυξη και ο ελληνικός λαός θα δει επιτέλους μετά από 6 χρόνια καταστροφής φως στο βάθος του τούνελ. Με την προστασία της πρώτης κατοικίας,
με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης, με το νόμο για την υγειονομική περίθαλψη των ανασφάλιστων που καλύπτει 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους, με την πρότασή μας για το νέο φορολογικό που ρίχνει για πρώτη φορά τα βάρη στα υψηλά εισοδήματα, με την πρότασή μας για το ασφαλιστικό που παρά το γεγονός ότι είχατε προεξοφλήσει ότι θα έχει και μάλιστα τρομακτικές μειώσεις στις συντάξεις, η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση δικαιοσύνης που καθιστά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, όσο όμως και την κοινωνική δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να απευθυνθώ στο σώμα σε ό,τι αφορά το σημερινό, τη σημερινή πρόταση που έμαθα ότι σας ενοχλεί που μιλάω πολύ. Θα στέλνω τηλεγραφήματα άλλη φορά. Εσείς μιλάτε στα κανάλια. Όλη μέρα μιλάτε. Αφήστε και εμάς να μιλήσουμε στη Βουλή. Παρακαλώ. Εντάξει. Είστε εύχαρης. Εντάξει. Μην το υποδηλώνετε τόσο πολύ και συνεχώς. Ηρεμήστε. Εντάξει. Κύριε Πρωθυπουργέ. Και εγώ χαίρομαι, κύριε Πρόεδρε, όταν οι βουλευτές αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εύχαροι. Δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα. Και βεβαίως καλό θα ήταν αντί να χαμογελούν να δώσουν και καμιά απάντηση σε όλα αυτά τα οποία τους λέμε. Δεν πειράζει όμως. Ο ελληνικός λαός κατανοεί. Κατανοεί γιατί η χώρα μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Γιατί συγκλονίστηκε από αυτή την οικονομική κρίση το 2008 με τον πιο βίαιο τρόπο από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο τα νούμερα το αποδεικνύουν. Εκτινάχθηκε η ανεργία, το χρέος. Θα μου πείτε, ίσως δεν είναι η κατάλληλη ώρα για να γίνει αυτή η συζήτηση. Όμως νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να έχει γίνει από πολλού, για να μην κατακλειστεί η ελληνική κοινωνία, αλλά και ο κόσμος όλος, θα έλεγα, γιατί αυτό κυριάρχησε παντού, από μια παραπλανητική αφήγηση του πολιτικού κατεστημένου και των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Ποια ήταν αυτή η αφήγηση? Ότι οι Έλληνες ήταν τεμπέληδες, ότι ζήσανε πάνω από τις δυνατότητές τους, ή ακόμη χειρότερα, ότι μαζί τα φάγαμε, όπως είχε πει ο κύριος Πάγκαλος. Και βασικός στόχος αυτών των συνθημάτων ήταν προφανώς η συλλογική ενοχοποίηση του ελληνικού λαού για να τη βγάλουν καθαρή η πραγματική υπέτεια της καταστροφής, που ήταν οι φοροφυγάδες, που ήταν οι μιζαδόροι, οι εθνικοί εργολάβοι, οι λαθρέμποροι, οι μεγαλοκαναράρχες, τα golden boys των τραπεζών και φυσικά τα κόμματα που τους στήριζαν και στηρίζονταν από αυτούς. Και εδώ, ξέρετε, δεν μιλάμε για 200 οικογένειες όπως κάποτε είχε ακουστεί. Μιλάμε για μια ισχυρή κοινωνική δύναμη. Για μια ολόκληρη αν και μειοψηφική κοινωνική τάξη που έκοψε και έραψε την κοινωνία στα μέτρα της. Και το ερώτημα που πρέπει όλοι να απαντήσουμε νομίζω είναι απλό. Πόσο κόστησε στον ελληνικό λαό αυτή η αυτοκρατορία του εύκολου χρήματος? Και θα έλεγα πόσο συνεχίζει να κοστίζει. Πόσο κοστίζουν τα πολιτικά κόμματα? Πόσο κοστίζουν οι εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης? Και πώς το τραπεζικό σύστημα εξυπηρέτησε με δάνεια το κόστος αυτό? Και αν κάποια από τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν προ-κρίσης, όταν το τραπεζικό σύστημα φαινόταν θωρακισμένο και η πιστωτική ικανότητα των δανειοληπτών ίσως επαρκής, άλλαξε κάτι μετά την κρίση, την τελευταία εξαετία σε αυτή τη χώρα? Πώς βίωσαν όλοι αυτοί οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις την κρίση? Είχαν αντίστοιχες συνέπειες με όλους τους Έλληνες πολίτες ή συνέχιζαν να αντιμετωπίζονται προνομιακά? Νομίζω ότι αυτά είναι τα κομβικά ερωτήματα που οφείλει να απαντήσει η υποσύσταση Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Την ίδια ώρα που η κοινωνία μας βρισκόταν στη δίνη της λιτότητας, που χάσαμε το 1/4 του ΑΕΠ μας, που χάνονταν χιλιάδες θέσεις εργασίας, την περίοδο των απολύσεων,
της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της πρωτοφανούς επιβάρησης των φορολογουμένων, με τις ανακεφαλοποίησεις των τραπεζών, την περίοδο της διάλυσης των ασφαλιστικών ταμείων με το περίφημο PSI που καλούμαστε τώρα να πληρώσουμε, ποιο θράσος, ποια εγκληματική βούληση επέτρεψε την ανακριματοδότηση των δανείων χρεοκοπημένων μέσων ενημέρωσης και κομμάτων. Και ακόμα με πιο επιχειρηματικό σκεπτικό και σε ποια βάση συνέχισαν τα κόμματα του παλιού καθεστώτος να δανειοδοτούνται με εξασφαλίσεις των μελλοντικών κρατικών τους επιχορηγήσεων. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετήθηκε. Είναι η ίδια σκοπιμότητα που σήμερα ενώνει αυτά τα κόμματα με μεγάλη μερίδα μέσων ενημέρωσης σε ένα κοινό μέτωπο που μάχεται με νύχια και με δόντια αδιαφορώντας για την κατάσταση της οικονομίας, μάχεται με νύχια και με δόντια για ένα πράγμα, να μην συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Και έχω μιλήσει πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα για την ισορροπία τρόμου σε αυτό το σύστημα εξουσίας στη βάση του άλληλου εκβιασμού και των αμοιβαίων εξαρτήσεων, για αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής, που πρώτον νομιμοποίησε και προήγαγε τη λογική που αντιμετωπίζει το κράτος ως πεδίο λαφυραγώγησης και την πρόσβαση στην κρατική εξουσία ως πηγή ισχύως και πλουτισμού. Δεύτερον, σχεδίασε και υλοποίησε κρατικές πολιτικές προς όφελος των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, χορηγώντας ποινικές ασυλίες, τερματίζοντας δίκες, οδηγώντας ποινικές υποθέσεις στο αρχείο. Και τρίτον, προσπάθησε και μέχρι το 12 κατάφερε να οχυρώσει το πολιτικό κατεστημένο απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα της κοινωνίας να διαμορφώσει συνθήκες ανατροπής του. Τα πρόσωπα και οι πολιτικές που στήριξαν τις πλευρές του τριγώνου αυτού ευτυχώς σήμερα συχωραγούν, βγάζουν τις τελευταίες άναρθρες κραυγές τους, προσδοκώντας ότι θα προλάβουν να σωθούν από αυτή την καταστροφική, πράγματι για αυτούς όμως, για κυβέρνηση. Γιατί για αυτούς είναι καταστροφικό το να τους ζητήσει κανείς να πληρώσουν φόρους ή να μην παρεύει στη δικαιοσύνη για να απαλλαγούν αν έχουν διαπράξει αδικήματα. Όμως είναι πλέον αργά, διότι το παιχνίδι αυτό έχει τελειώσει. Επιτρέψτε μου όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, την κάθε πλευρά αυτού του τριγώνου. Πρώτη και έχοντας φυσικά την τιμητική της, η χρηματοδότηση των κομμάτων. Το ζήτημα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των περισσότερων προηγμένων δημοκρατιών, καθώς και σειράς διεθνών οργανισμών, όπως κατεξοχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το βασικό ζητούμενο εκεί είναι η ροή του χρήματος να μην καθορίζει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Πράγμα που εξειδικεύεται σε δύο κεντρικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά την δίκαιη και διαφανή κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης, ώστε αυτή πράγματι να υπηρετεί τους σκοπούς της, δηλαδή την λειτουργία των πολιτικών κομμάτων ως πυλώνων της δημοκρατίας. Και ο δεύτερος αφορά τη διαφάνεια στην ιδιωτική χρηματοδότηση, κυρίως την διαφάνεια στον τραπεζικό δανεισμό. Και τα ερωτήματα που βρίσκονται στα χείλη όλων είναι αμήλικτα. Ποια ήταν τα έργα και οι μέρες των κομμάτων που εναλλάσσονταν τόσα χρόνια στην εξουσία ως προς όλα τα παραπάνω? Η κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα ακολούθησε μια πρωτοφανώς στρεβλή πορεία. Τη στιγμή που τα ποσά της κρατικής χρηματοδότησης αυξάνονταν με το πρόσχημα του αποκλεισμού των φαινομένων εξάρτησής τους από ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, την ίδια στιγμή ενισχυόταν και η εξάρτηση από την ιδιωτική χρηματοδότηση και τον τραπεζικό δανεισμό. Παρακολουθώντας κανείς τη διαχρονική πορεία της κρατικής χρηματοδότησης τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, αντιλαμβάνεται κυριολεκτικά διαγυμνού οφθαλμού ότι όσο προχωρούσε η κρίση νομιμοποίησης του δικοματισμού,
τόσο εκτοξεύονταν τα χρήματα που τα δύο μεγάλα κόμματα μοιράζονταν μεταξύ τους, προσπαθώντας να κρατηθούν με νύχια και με δόντια στην εξουσία. Το συνολικό ποσό που έχει λάβει η Νέα Δημοκρατία από το 1999 μέχρι σήμερα ως κρατική χρηματοδότηση είναι 301 εκατομμύρια ευρώ. Και το συνολικό ποσό που έχει λάβει το ΠΑΣΟΚ από το 99 μέχρι σήμερα ως κρατική χρηματοδότηση είναι 296 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λοιπόν προφανές ότι τα τότε μεγάλα κόμματα είχαν δημιουργήσει ένα ιδιότυπο καρτέλ ασφιχτικά κλειστό για όλους τους άλλους. Επίσης, λόγω της κυβερνητικής ή δυνάμει κυβερνητικής τους θέσης, είχαν πρόσβαση σε πηγές ιδιωτικής χρηματοδότησης, όχι τόσο από τα mail και τους ψηφοφόρους τους, όπως θα ήταν το υγιές, όσο κυρίως από μεγάλους επιχειρηματίες και άλλα συμφέροντα, που αποσκοπούσαν σε πάσης φύσεως εξυπηρετήσεις άμεσες ή έμεσες. Και βέβαια χρησιμοποίησαν την εξουσία τους για να ρυθμίζουν κατά το δοκούν και πάντοτε συνενετικά τα σχετικά ζητήματα. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα αναφορικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων του παλιού πολιτικού συστήματος. Ένα διαχρονικό σκάνδαλο θα τολμούσα να πω. Το θέμα του τραπεζικού του δανεισμού που σκοπίμως παρέμεινε σε θεσμικό κενό επί δεκαετίες. Ενώ υπήρχε ένα ολόκληρο πλέγμα λεπτομερών ρυθμίσεων για μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούσαν την ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, κουπόνια, απαγορεύσεις χρηματοδότησης από συγκεκριμένες πηγές κλπ. Το τεράστιο ζήτημα της δανειοδότησης από το κράτος, της τράπεζας, της κρατικής χρηματοδότησης, παρέμενε νομοθετικά έολο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, και βεβαίως το θέμα της ιδιωτικής χρηματοδότησης νομικά έολο, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τελικά το ζήτημα του τραπεζικού δανεισμού ρυθμίστηκε για πρώτη φορά μόλις το 2014. Υπό το βάρος βεβαίως της γενικευμένης πλέον καταγραφής για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων. Και με τη ρύθμιση αυτή προβλέφτηκε για πρώτη φορά η απαγόρευση τραπεζικού δανεισμού με εξασφάλιση την κρατική χρηματοδότηση πέραν του τρέχοντος έτους. Ωστόσο προηγουμένως και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνα των τότε οικονομικών εισαγγελέων για το θέμα των θαλασσοδανείων των πολιτικών κομμάτων, μεσολάβησε το 2013 η σκανδαλώδης ρύθμιση με πρωτοβουλία τριών τότε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Τσουμάνη, του κ. Χριστογιάννη και του κ. Σταμενίτη, με την οποία εν μία νυχτή απαλλάχθηκαν από ποινικές ευθύνες τα στελέχη των τραπεζών που χορήγησαν μεταξύ άλλων και σε κόμματα δάνεια επισφαλή για τα ιδρύματά τους. Και ποιος πλήρωνε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ή μάλλον ποιος πληρώνει, ποιος συνεχίζει να πληρώνει τα σπασμένα? Ο ελληνικός λαός, με τις διαρκείς ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών. Διότι οι επισφάλειες των δανείων που χορηγήθηκαν στα κόμματα μεταφέρθηκαν με αποφάσεις των ίδιων αυτών κομμάτων που αποτελούσαν και την τότε κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, στις πλάτες των φορολογούμενων. Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης σε συνδυασμό φυσικά με τις εκλογικές ανακατατάξεις προκάλεσε αυτό το φαινόμενο της φούσκας, της φούσκας του δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων που βρέθηκαν αντιμέτωπα με απόλυτη αδυναμία να ανταποκριθούν στις δανεικές τους υποχρεώσεις. Μάλιστα μπορεί κανείς να αντιληφθεί το μέγεθος της επισφάλειας των δανείων που χορηγήθηκαν στα δύο πρώην μεγάλα κόμματα με εξασφάλιση μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις, καθώς η εξασφάλιση αυτή στηρίζοντας σε μία διπλή υπόθεση. Όχι μόνο ότι τα δύο μεγάλα κόμματα θα παρέμεναν μεγάλα ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά και ότι η ίδια η κρατική χρηματοδότηση θα συνεχίσει να κινείται στα ίδια δυσθεώρατα ύψη. 2009 ήταν πάνω από 80 εκατομμύρια.
συνολικά. 86, σήμερα είναι 6. Γιατί τα κόμματα αυτά, και είναι η Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δανείζοντας την ουσία εκχωρώντας αέρα. Αφού κανείς δεν ήξερε αν θα συνέχιζε να υπάρχει και πόση θα ήταν αυτή η κρατική χρηματοδότηση που θα δικαιούνταν, και μάλιστα τη στιγμή, γιατί μιλάω για τα χρόνια της κρίσης, που ο απλός πολίτης ή ο μικρομεσαίος επαγγελματίας υποχρεώνονταν να προσκομίζει αμέτρητα αποδεικτικά και να παραχωρεί εμπράγματες εξασφαλίσεις συχνά πολλαπλάσιας αξίας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο προκλητικός δανεισμός των κομμάτων συνεχίστηκε ακόμα και την περίοδο που οι τράπεζες εν μία νυχτή έκλεισαν τη στρόφικα στην πραγματική οικονομία, προκαλώντας ασφυξία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά να πω, μόνο το 2013, και ενώ είχε ήδη χρέη η Νέα Δημοκρατία τότε 145 εκατομμύρια ευρώ, έλαβε νέο δάνειο 14,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή, καταστρατηγήθηκε κάθε κανόνας και απαγόρευση σε σχέση με την ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Μια εικόνα των πραγματικών μεγεθών του τραπεζικού δανεισμού Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, με βάση τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, είναι η εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνολικό δανεισμό 125,5 εκατομμύρια ευρώ, Νέα Δημοκρατία 197 εκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα είναι ένα, και το απευθύνω στους προέδρους των κομμάτων. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα? Ποιος? Θα τα πληρώσουν τα μέλη σας? Μακάρι. Θα σας στηρίξουμε σε μια τέτοια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν μπορεί και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να το καταφέρει. Κάντε μια καμπάνια. Θα σας στηρίξουμε. Όμως έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν θα την πληρώσουν τα μέλη σας. Θα τα πληρώσουν για άλλη μια φορά ο ελληνικός λαός. Και αυτό είναι που δεν πρέπει να αφήσουμε και δεν θα αφήσουμε να συμβεί. Να πληρώσουν για άλλη μια φορά τα σπασμένα οι Έλληνες φορολογούμενοι. Εμάς όμως, ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει απλά μια καταγραφή του προβλήματος. Μας ενδιαφέρει να αναλάβουμε δράση για να ξυλωθεί όλο αυτό το σάπιο οικοδόμημα που με συνέπεια και μεθοδικότητα χτίσατε εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων. Διότι στην ουσία αυτό που κάνατε είναι να μεταθέσετε τις αμαρτίες των χρεοκοπημένων κομμάτων σαν στις πλάτες της κοινωνίας. Στο επίπεδο λοιπόν νομοθετικών ρυθμίσεων, προχωράμε το επόμενο διάστημα την υιοθέτηση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για το πολιτικό χρήμα, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα και του τραπεζικού δανεισμού των πολιτικών κομμάτων. Αναλυτικότερα, καθιερώνονται διατυπώσεις δημοσιότητας αλλά και ένα σύστημα ελέγχου για κάθε χορήγηση δανείου προς τα πολιτικά κόμματα και κυρίως για κάθε ρύθμιση, διαγραφή ή άλλη διευθέτηση χρέους των πολιτικών κομμάτων προς τις τράπεζες. Στόχος είναι αφενός να ελέγχεται αν πληρούνται οι χρηματοπιστωτικοί κανόνες και αφετέρου να ενημερώνεται η Ελληνική Βουλή, αλλά και οι πολίτες για το ύψος και τους φορείς του τραπεζικού δανεισμού κάθε πολιτικού κόμματος, καθώς και για κάθε διευκόλυνση προς αυτά. Επίσης, δέσμευσή μας αποτελεί ότι οι σκανδαλώδεις ρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε εκρεμείς ποινικές υποθέσεις, που αναφέρθηκα στην προηγούμενη προημερησίας αναλυτικά σε αυτές, αυτές οι παρεμβάσεις και ρυθμίσεις θα φροντίσουμε άμεσα να καταργηθούν. Και μέσα σε αυτές, όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι και η ρύθμιση που παρέχει ασυλία σε τραπεζικά στελέχη τα οποία χορήγησαν τα θαλασσοδάνειά σας. Δεν πρόκειται δηλαδή αυτό το θέμα να κλείσει, επειδή ψηφίστηκε κάποτε μια τροπολογία. Επεξεργαζόμαστε παράλληλα μια συνολικότερη ρύθμιση για τα πολιτικά κόμματα και το πολιτικό σύστημα στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, με στόχο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στα πολιτικά κόμματα, και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε αυτό. Και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής θα επανεξετάσουμε συνολικά το θεσμικό πλαίσιο, όχι μόνο της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων, αλλά και το πλαίσιο παροχής κάθε είδους διευκολύνσεων σε αυτά.
Διότι για μας η λύση του προβλήματος δεν βρίσκεται στην κατάργηση της χρηματοδότησης της κρατικής και στην νομιμοποίηση ιδιωτικών χορηγιών, αλλά στο να υπάρχει χρηματοδότηση με απόλυτη διαφάνεια και έλεγχο στα πλαίσια φυσικά των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για το άλλο μεγάλο θέμα της εξεταστικής, που είναι τα δάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε, στο όνομα του δίθεν πλουραλισμού και της δίθεν ανεξάρτητης ενημέρωσης, εφημερίδες, έντυπα και τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπορεύονταν την είδηση, δανειοδοτήθηκαν, το ξέρουμε όλοι, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι ίδιες προϋποθέσεις ήταν αυτές που απέκλειαν από τον δανεισμό τη μεγάλη πλειοψηφία των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων. Βεβαίως ακολούθησε η κρίση, τα μνημόνια, όλα άλλαξαν στη χώρα, η χρηματοδότηση των ΜΜΕ δεν αγγίχθηκε από κανένα. Τα παλιά δάνεια που παρέμεναν σε μια ιδιότυπη ασυλία μη αποπληρωμής αναχρηματοδοτήθηκαν την περίοδο το 2010 μέχρι και το Γενάρη του 2015. Και το ερώτημα είναι αλήθεια, ποιος ήταν ο λόγος που την ίδια στιγμή που το τραπεζικό σύστημα επιβάρυνε το μέσο φορολογούμενο με τις ανακεφαλαιοποίησεις, τα δάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αντί να εξοφλούνται, να αναχρηματοδοτούνται. Και ποιο ήταν το αντάλλαγμά τους προκειμένου να περάσουν κάτω από τον πήγη της λιτότητας και της δημοσιονομικής προσαρμογής που άγγιξε όλη τη χώρα. Ποια ήταν η συμφωνία και μεταξύ ποιών αυτή που υποχρέωσε τις τράπεζες, αντί να απαιτήσουν την εξόφληση, να προβαίνουν σε ταχύρυθμες τακτοποίησης των δανείων. Νομίζω ότι η απάντηση είναι γνωστή σε όλους. Η κυβέρνηση στην τράπεζα, η τράπεζα στο κανάλι, το κανάλι στην κυβέρνηση. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κυκαιώνα των μνημονίων χορηγήθηκαν ή και αναχρηματοδοτήθηκαν δάνεια που έπρεπε ή να έχουν ξοφληθεί ή να έχουν καταγγελθεί. Εκείνοι που καρπώθηκαν τα δάνεια βρίσκονταν καταχωρημένοι στον Τηρεσία, δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμούς, είχαν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Δημοσιογραφικοί οργανισμοί και τηλεοπτικοί σταθμοί αναχρηματοδοτήθηκαν με πολλά εκατομμύρια ευρώ, περισσότερες από μία φορές, με ανύπαρκτες ή τουλάχιστον ανεπαρκείς εξασφαλίσεις. Και την ίδια στιγμή το κράτος, η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις σας δεν εισέπρανταν ούτε καν τα δικαιώματα από τη χρήση των συχνοτήτων, ενώ ανέβαλαν διαρκώς την ίσπραξη του τηλεοπτικού φόρου διαφήμισης. Και εδώ νομίζω ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, στις 31 Δεκάτου του 2015, το συνολικό ύψος δανεισμού του κλάδου των μέσων μαζικής ενημέρωσης ανέρχεται στο εξωφρενικό ποσό των 953 εκατομμυρίων ευρώ. Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Και την ίδια στιγμή δεν πλήρωναν τέλη συχνοτήτων. Και για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2015 βεβαιώθηκαν συνολικά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα οφείλανε στο διάστημα της διακυβέρνησης 2011-2014. Οι ισχυρισμοί φυσικά των τηλεοπτικών σταθμών για δήθεν συμψηφισμούς με δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο, επιχειρηματολογία που και δικοί σας βουλευτές ακούω πολλές φορές να αναπαράγουν, έπεσαν στο κενό στα δικαστήρια. Το δημόσιο πλέον εισπράττει και εσείς κατηγορείτε την κυβέρνηση επειδή θέλει να εισπράττει για το δημόσιο, ότι θέλει να επιβάλλει μια χούντα, λέτε, στον χώρο το ραδιοτηλεοπτικό. Ξέρετε κάτι, εμείς δεν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτή την ασυλία και την προστασία στα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό και ξέρουμε ότι θα υποστούμε κόστος. Το κόστος να έχουμε καθημερινά τη στρέβλωση της πραγματικότητας. Όμως εμπιστευόμαστε και την κρίση και το κριτήριο του ελληνικού λαού. Και να ξέρουν κάτι κάποιοι και εσείς που μας ακούτε. Νομίζαν ορισμένοι ότι η συνεχής επίθεση, δυσφήμιση, διαστρέβλωση, η πρωτοφανής επιθετικότητα μερίδας μέσων ενημέρωσης θα λειτουργήσει αρνητικά στην προσπάθειά μας.
τελικά ήταν τα παράσημά μας. Θα χάσουμε στην κοινή γνώμη και στον ελληνικό λαό όταν αυτοί που σας προστατεύουν με νύχια και με δόντια αρχίζουν να στηρίζουν εμάς. Και αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ποτέ δεν θα ανεχθούμε να μας στηρίξουν οι ταβατζίδες, όπως κάποιος είχε πει κάποτε. Τώρα όμως αυτούς προστατεύετε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα η συνεδρίασή μας συμπίπτει και η υπερψήφιση από όλα τα κόμματα, διότι αυτό μάθαμε μια μέρα μετά από την κατάθεση της πρότασης ότι υποστηρίζει και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, την ίδια μέρα δεν τολμήσατε ούτε καν να το ψελίσατε από αυτό το βήμα, κύριε Μητσοτάκη. Την επόμενη βγάλατε ανακοίνωση. Δεν πειράζει, εμείς το καλωσορίζουμε ότι ψηφίζετε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και ελπίζω να μας δώσετε και τα στοιχεία όλα τα οποία θα τάχετε. Όμως θέλω να πω ότι η σημερινή μέρα είναι σημαντική για έναν ακόμα λόγο. Όχι μόνο διότι θα υπάρξει επιτέλους επιτροπή που θα εξετάσει ξενυχιστικά τι έγινε με τα θαλασσοδάνεια στα κόμματα και στα ΜΜΕ, αλλά και γιατί αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Μετά από 25 χρόνια ασυλίας, ο νόμος θα εφαρμοστεί σε αυτόν τον τόπο. Παρά τις απειλές, παρά τους εκβιασμούς, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Και θα περάσουμε τον κάβο και θα οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα ξέφωτο κοινωνικής δικαιοσύνης, διαφάνειας και προκοπής για τον ελληνικό λαό που τόσα έχει υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια.